σε όλα τα χρονικά των Survivor δεν έχει τύχει ποτέ όλη η ομάδα σύσσωμη να πάει στην αφετηρία μαζί με έναν παίχτη και να είναι δίπλα του. Έγινε και αυτό σήμερα. Απόλαυσέ το! Άιντε βρε! Πάμε! Ένα, σκυλιά, δύο, τρία! Μέταξα! Και τις δύο φορές που τα παιδιά αποφάσισαν και ήρθαν μαζί μου να μου συμπαρασταθούν και τις δύο φορές κέρδισα και ίσως να ήταν αυτό που έλειπε. Η μπλε, εφόσον θέλουν να το παίξουν, να το πάνε με, λένε ότι παίζουν fair play και με σωστό, το κάρμα και το σύμπαν και όλα αυτά, θα πρέπει να παίξουν κανονικά, όχι, χωρίς να θέλω να μειώσω την Μελίνα. Η Μελίνα απέδειξε ότι ήταν πολύ καλύτερη σήμερα από όλα τα κορίτσια. Έπρεπε να, εφόσον εγώ έπρεπε να βγήκα έξω, έπρεπε να επιλέξουν ή τον Τάκη ή εσένα. Όχι να πάνε στις γυναίκες. Δεν το έκαναν ποτέ. Δεν το έκαναν ποτέ. Το πληρώσανε. Όμως λογαριάσανε χωρίς την ξενοδόχος εισαγωγικά που λέγεται Μελίνα Μεταξά. Έβγαλε το τόξο της. Παπ, παπ. Πάρτε δύο θανατηφόρα βέλη εκεί που θέλετε λοιπόν. Και κέρδισε. Κέρδισε τα δύο πέναλτι Μελίνα. Εκεί που έχανε τα άλλα, κέρδισε τα δύο πέναλτι. Και αυτό σημαίνει. Θεία Δίκη. Αυτό έχω να πω μόνο. Την ώρα που παίζαμε για ένα τέτοιο έπαθλο, έχουμε δει τις οικογένειές μας πιο πριν, έχουμε συγκινηθεί όλοι απίστευτα και παίζω και ακούω τον Ασημακόπουλο να λέει «Δεν το έχει η Μελίνα η Μεταξά και δεν μπορεί» και ο ένας και ο άλλος και... Έξω, δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Τι είναι δεν αυτό. Κοίτα, σήμερα περίμενα όμως και διαφορετική αντιμετώπιση. Κάναμε συμφωνία όμως. Ακούστε, και ήμουν ακριβώς δίπλα στον Ασημακόπουλο. Το τελευταίο σουράν που φώναζε «Δεν το έχει Μελίνα, δεν το έχει Μελίνα». Και του κάνω έτσι, Γιώργο, σε παρακαλώ, ρε φίλε, παίζουμε για την οικογένεια. Φώναξε ό,τι θες για την παίκτριά σου. Εννοείται ότι από την πλευρά μου θα του πω ντροπή σου που δεν κατάλαβες ότι κάποτε ήμουνα στο πλευρό σου. Και λες όλα αυτά τα πράγματα τώρα. Okay. Εμένα με ενόχλησε από το ρόπερο που έπαιξε η Στέλλα με τη Μελίνα, που κέρδισε η Στέλλα και πάει στην κάμερα μπροστά η Στέλλα και κάνει κοκκιάρα. Όπα ρε φίλε, γιατί μετά όμως που της είπα τέτοιο μετά. Όχι, μετά εγώ της το είπα. Το μάζεψε. Επειδή τα γιουχαρίσματα τις τελευταίες μέρες είναι πάρα πολλά και οι καυγάδες περισσότεροι, είπαμε είναι οι οικογένειές μας εδώ, τα αφήνουμε όλα πίσω και πάμε να παίξουμε για να κερδίσει ο καλύτερος. Ούτε να γιουχάρουμε τον αντίπαλο. Ούτε να στραβοκοιτώμαστε, ούτε τίποτα. Να πάμε και να παίξουμε για τις οικογένειές μας με όμορφο τρόπο και fair play. Δεν αλλάζουν αυτό που είπε. Δεν αλλάζουν. Είτε παίζεις για ένα πιάτο φαΐ, είτε παίζεις για αμάξι, είτε παίζεις για την οικογένεια, δεν αλλάζουν. Τις δύο ασυλίες που χάσαμε επίσης έδειξαν. Να ξέρετε, επειδή τα παρατηρώ όλα, ο Ασημακόπουλος όταν ξεκινάει και φωνάζει, του το λένε από τον πάγκο. Κάποιος του λέει ξεκίνα τώρα. Ο Μπόγδανος τον λέει, φίλε. Τον έχω δει, είναι φίλε. Ο Μπόγδανος τον πάρει στα κανόνια. Ο Γιώργος Ασημακόπουλος σε όλα τα μπάτς, κυρίως της Μελίνας και εμένα, φώναζε «Δεν το έχει, έξω, ου, δεν το έχει, έξω, ου, τι είναι αυτά». Μόνο να φωνάζουμε στους δικούς μας παίκτες η κάθε ομάδα, είπαμε. Και ο Γιώργος δεν το τήρησε, ούτε ο Μπόγδανος το τήρησε. Και πολλές φορές είδα και τον Μπάρτσι να μην το τηρεί. Δεν μπορεί να λέει να κλαίει για τη μητέρα του, την κυρία που ήρθε και τον πήρε αγκαλιά και να μη σέβεται το δικό μου το παιδί, να μη σέβεται τη μάμα της Μαρία Λένας. Δεν είναι σωστό. Είπαμε να κρατήσουμε αυτό το πράγμα. Δεν το έκανα. Καλά θα κάνουμε λοιπόν η μπλε ομάδα να κρατάει το fair play. Ειδικά όταν πρόκειται για τέτοιους σκοπούς. Η οικογένεια είναι στο απειρόβλητο. Δεν μπορεί να την αγγίξει κανένας. Ντροπή του σήμερα.